Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπάρχει μία φράση, δεν θα πρωτοτυπήσω, είναι χιλιοϋπομένη, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ καλά στην εικόνα που εισπράττω εγώ από την αντιπολίτευση. Η φράση λέει ότι αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με εμάς, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αυτό νομίζω πως βιώνουμε αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ και ακούμε τις τοποθετήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι καταφεύγουν στη γνωστή καταστροφολογία, στρέβλωση, στη σφαίρα της φοβίας, προκειμένου να μην παραδεχθούν κάτι απλό και ξεκάθαρο. Ότι για πρώτη φορά, ίσως από τότε που η χώρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της κρίσης της Ευρωζώνης, οι δέσμοι των ρυθμίσεων που έρχονται προκειμένου να κλείσει μια αξιολόγηση έχει περισσότερα θετικά παρά αρνητικά. Και αυτή η μεταβολή σχετίζεται με την πραγματική βελτίωση της οικονομίας, με την πραγματική ενίσχυση αυτών που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, την πραγματική προοπτική οριστικής εξόδου από την κρίση. Δεν θα χρησιμοποιήσω στο λίγο χρόνο που έχω τις θετικές αναφορές που γίνονται για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, την έκθεση της Citigroup ή την πορεία του ελληνικού προγράμματος. Δεν θα αναφερθώ στα δεδομένα για την αύξηση των εξαγωγών, τις αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου. Ενδιαφέρον είχε όμως αυτή η πρόσφατη αποτίμηση της ΕΣΕΕ, δεν είναι κανένα μαρξιστικό Ινστιτούτο η ΕΣΕΕ, η οποία είπε ότι την περίοδο των γιορτών καταγράφηκε μια πολύ σημαντική αύξηση του τζίρου για πρώτη φορά από το 2009. Θα πρέπει όμως να πω, αν θέλουμε να μιλάμε λίγο πάνω στα δεδομένα, στην πραγματικότητα, θα πρέπει να δούμε τους δείκτες της ανεργίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 20,7%, 6 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση το έργο της, και μέσα σε ένα 12μηνο 2,5 ποσοστιαίες μονάδες μείωση της ανεργίας. Ίσως η μεγαλύτερη μείωση που έχει σημειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι οι δείκτες να συντείνουν ότι το 2018 η ανεργία θα πέσει κάτω από το 20%. Νομίζω μια ουσιαστική και συμβολική εξέλιξη που αντιστρέφει οριστικά αυτή την εκθετική αύξηση του αριθμού των ανέργων στη χώρα μας στην περίοδο της κρίσης. Και στη βάση αυτής της εξέλιξης, αυτής της βελτίωσης της πραγματικής οικονομίας, η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η δέσμευσή της, τηρεί τη δέσμευσή της να υλοποιεί κάθε εκατοστό που κερδίζει η χώρα, προκειμένου να οικοδομεί τις πρωτοβουλίες εκείνες που βελτιώνουν τη θέση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Θα αναφερθώ ενδεικτικά στο νόμο που ψήφισε η Βουλή, στον κύριο Βαρβιτσιώτη, που δεν έβλεπε παρά μόνο τροπολογίες για τα εργασιακά, στο νόμο που ψήφισε η Βουλή στις αρχές του Σεπτέμβρη, που προστατεύει τους εργαζόμενους από την αδήλωτη, την υποδηλωμένη και την απλήρωτη εργασία, στο κοινωνικό μέρισμα που έλαβαν περισσότερο από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, στο επίδομα νεανικής αλληλεγγύης που έλαβαν περισσότερο από 50.000 νέα παιδιά, νέοι άνεργοι που δεν έχουν δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας, στην παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που μόλις χτες, μετά από κάποια φαινόμενα ακραίας εργοδοτικής αυθαιρεσίας που τους απειλούσαν με απολύσεις στη Λάρισα σε υποκατάστημα σύντησης, τους απειλούσαν με απολύσεις αν δεν επιστρέψουν το επίδομα των εορτών που έλαβαν. Χάρη στην παρέμβαση του ΣΕΠΕ, οι εργαζόμενοι αυτοί επαναπροσλήφθηκαν και άλλες απολύσεις που σχεδιάζονταν ματαιώθηκαν. Την πολιτική αυτή που νομίζω πως είναι σαφής που χαράσει αυτή η κυβέρνηση, την πολιτική αυτή ενισχύουν και αρκετές από τις διατάξεις που υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, η διατάξη για τη σειρά κατάταξης των πιστωτών, όπου για πρώτη φορά δημιουργείται ένα υπερπρονόμιο στους μισθούς των εργαζομένων, στα δεδουλευμένα των εργαζομένων, υπερπρονόμιο έναντι όλων των άλλων απαιτήσεων, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στις ρυθμίσεις για την ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων. Δεν είναι μόνο ζήτημα προϋπολογισμού, δεν είναι μόνο ζήτημα ότι περίπου 260 εκατομμύρια επιπλέον δίνονται πια για το παιδί, αλλά ότι εξορθολογίζεται συνολικά το σύστημα με έναν τρόπο ώστε να δουν περίπου 730.000 οικογένειες από τις 800.000 οικογένειες που λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα να δουν προσάρξηση ως και διπλασιασμό του επιδόματος που λαμβάνουν με ενίσχυση των επιδομάτων του πρώτου και του δεύτερου παιδιού. Να περάσω τώρα λίγο στις εργατικές διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου και να πω για την διάταξη σε σχέση με την απαρτία στα πρωτοβάθμια σωματεία που απαιτείται όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει για απεργία. Να πω για ακόμη μια φορά
τι ρυθμίζει, τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει αυτή η διάταξη. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι η πολιτική οξυδέρκεια μετράται με δεσιμπέλ. Η διάταξη αυτή ορίζει τα εξής, ότι στα πρωτοβάθμια σωματεία που δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας, δεν είναι ευρύτερης γεωγραφικής έκτασης, δεν έχουν ένα κατάστημα σε μια πόλη, σε ένα δήμο και ένα δεύτερο κατάστημα σε έναν άλλο δήμο, όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να λάβει απόφαση για απεργία, θα πρέπει να παρίσταται το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, των μελών δηλαδή που πληρώνουν τις συνδρομές τους στο σωματείο. Προσοχή, η ρύθμιση δεν λέει ότι θα πρέπει τα μισά μέλη του σωματείου να ψηφίσουν για την απεργία. Δεν είναι το 50-1 να ψηφίσει υπέρ της απεργίας. Η ρύθμιση λέει ότι θα πρέπει να παρίστανται απλώς στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να έχει απαρτία. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα πανελλαδικά σωματεία, στα σωματεία πανελλαδικής έκτασης, δηλαδή σε σωματεία εργαζομένων σε σούπερ μάρκετ ή σε τράπεζες. Εκεί, όπως προβλέπει ο 1264, την απόφαση τη λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν εφαρμόζεται στα σωματεία ευρύτερης έκτασης, όπως για παράδειγμα τα σωματεία Αττικής. Εκεί την απόφαση τη λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διάταξη δεν αλλάζει τον τρόπο λήψης απόφασης για απεργία. Η απόφαση για απεργία λαμβάνεται πάντα με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Και να δώσω ένα παράδειγμα για να μιλάμε με νούμερα. Αν έχουμε ένα σωματείο, αν έχουμε μια επιχείρηση που έχει 100 εργαζόμενους, 150 εργαζόμενους και το σωματείο, στο σωματείο είναι εγγεγραμμένοι οι 100. Από τους 100, οι 80 είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, πληρώνουν τις συνδρομές τους. Τι λέει η διάταξη? Ότι όταν θα γίνει η Γενική Συνέλευση για να λάβουν απόφαση για απεργία, θα πρέπει τουλάχιστον, δώστε μου λίγο χρόνο, έχει αξία, θα πρέπει τουλάχιστον οι 40 να βρίσκονται εκεί. Προσοχή, οι 40 να βρίσκονται στη Γενική Συνέλευση. Αν υπάρχει μια πρόταση για απεργία διαρκείας που την ψηφίζουν 20, 10 ψηφίζουν κατά και άλλοι 10 ψηφίζουν λευκό, θα γίνει απεργία διαρκείας. Με την ψήφο των 20 στην επιχείρηση του παραδείγματος των 150 ατόμων. Πραγματικά, και εδώ στρέφουμε στους κυρίους του ΚΚΕ, πραγματικά θεωρείτε ότι αυτό συνιστά κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας? Πραγματικά, σας παρακαλώ. Ότι αυτό συνιστά κατάργηση. Σας παρακαλώ, συνάδελφε του ΚΚΕ. Δεν καταλαβαίνετε. Σας παρακαλώ, μιλάει υπουργός μετά. Μόλις μιλήσατε. Δεν καταλαβαίνετε. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Δεν καταλαβαίνετε ότι με τις υπερβολές και τις ανακρίβειες. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνετε ότι με τις υπερβολές. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Σας παρακαλώ. Συνάδελφε, προηγουμένως τον κύριο Δελή δεν τον διέκοψε κανένας. Σας παρακαλώ, λοιπόν. Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις υπερβολές και τις ανακρίβειες δημιουργείται το αντίστροφο αποτέλεσμα και μπορεί να σκορπίζεται μια ητοπάθεια στους εργαζόμενους όταν δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Κύριε Καρατανασόπλε, κύριε Υπουργέ, μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Πέστε τις απόψεις σας. Σας παρακαλώ, κύριε Καρατανασόπλε. Ο ΣΕΒ, λοιπόν, αν προσέξατε πολύ καλά τι είπε, είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο συνδικαλιστικό νόμο που πρέπει να αλλάξουν και είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία το Δούνου του έβαζε στο τραπέζι και τα οποία εμείς αποκρούσαμε. Είναι η αλλαγή στο χρόνο προκήρυξης των απεργιών, ο διπλασιασμός, τριπλασιασμός του χρόνου προκήρυξης των απεργιών, είναι η γενική ρήτρα απόλυσης των συνδικαλιστών που απαιτούσε το Δουνουτού, είναι η θεσμοθέτηση του lockout, που κάνετε λάθος, κύριε Κατσότη, είναι η θεσμοθέτηση του lockout, που και αυτό αποκρούστηκε, είναι μια σειρά από τέτοιες απαιτήσεις που έθετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τραπέζι και οι οποίες έχουν φύγει εντελώς από το τραπέζι πλέον και ο συνδικαλιστικός νόμος φεύγει από το τραπέζι της συζήτησης με τους δανειστές. Όμως, σε αυτό το ζήτημα ήταν αποκαλυπτική και η θέση που υιοθέτησε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Βορύδης είναι πολύ έξυπνος, αλλά είπε τη σωστή γραμμή, αυτή τη γραμμή που θα έπρεπε να έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι 2 μέρες πίσω από τη γραμμή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε και σήμερα μια
εξέφρασε μια διαφορετική γραμμή, μια διαφορετική γραμμή από αυτήν που είπε ο κύριος Βορύδης. Τι είπε η Νέα Δημοκρατία και το επανέλαβε και Γενόπλο, ο κύριος Βορύδης συνήθως διακόπτει. Μην διακόπτε εσείς για τον κύριο Βορύδη, αφήστε να μιλήσει. Για ησυχία, για ησυχία. Κύριε Βορύδη. Τι πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, ποια ήταν η πρότασή της, η εξής. Η απόφαση για απεργία να λαμβάνεται από το 50-1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Προσοχή, όχι αυτό που κάνει η ρύθμιση, δηλαδή να παρίστανται σε μια γενική συνέλευση προκειμένου να υπάρχει απαρτία. Η απόφαση να λαμβάνεται από το 50-1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Τι σημαίνει αυτό? Στο ίδιο παράδειγμα που σας έκανα πριν. Σε ένα σωματείο που έχουμε τους 80 οικονομικά τακτοποιημένους. Αν γινόταν η γενική συνέλευση και παρίστανται οι 40, και οι 40 θα έπρεπε να ψηφίσουν υπέρ της απεργίας για να γίνει η απεργία. Θα έπρεπε να υπάρχει ομοφωνία για να γίνει η απεργία σε αυτό το παράδειγμα. Ομοφωνία. Εάν παρίστανται οι 50, θα έπρεπε οι 40 στους 50 να ψηφίσουν για την απεργία. Μια πλειοψηφία 80%. Ολοκληρώνω. Καταλαβαίνετε την τεράστια απόσταση στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη ρύθμιση αυτή. Μια απόσταση που είναι όμως ανύπαρκτη σε σχέση με τις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί πράγματι η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν ακριβώς αυτή που έθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες την πρότασή της. Είπε δε η Νέα Δημοκρατία κάτι που επίσης έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αποκρούσαμε, ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα πανελλαδικής εμβέλεια σωματεία, δηλαδή ουσιαστικά εκεί που μέχρι σήμερα αυτά αποφασίζουν με διοικητικά συμβούλια να γίνονται μέσω γενικών συνελεύσεων. Αντιλαμβάνεται ο 1264, ο νομοθέτης τότε, ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να συγκαλούνται γενικές συνελεύσεις στα πανελλαδικά σωματεία, γι' αυτό και είχε αυτή την πρόβλεψη. Είναι νομίζω σαφές ποια είναι η στρατηγική, ποια είναι η πρόταση και ποιος είναι ο προσανατολισμός της Νέας Δημοκρατίας και έγινε εξαιρετικά ορατός με αυτή την πρόταση που κατέθεσε και σε σχέση με την ταύτισή της για άλλη μια φορά με τους πιο ακραίους κύκλους των δανειστών. Το νομοσχέδιο έχει άλλες δύο εργατικές ρυθμίσεις, τις οποίες δεν έχουν αναφερθεί οι βουλευτές, τις οποίες όμως θεωρώ εξαιρετικά σημαντικές. Η μία αφορά τα εργατικά ατυχήματα. Εκεί προβλέπει ότι εφόσον ο εργοδότης έχει υποχρέωση να τηρήσει τα μέσα προστασίας, μέσα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τα οποία δεν τήρησε, τότε έχει δόλο εφόσον λάβει χώρα ενεργό. Πολύ συνοπτικά η κυρία Υπουργέ. Να αποζημιώσει, ολοκληρώνω, πράγμα που μέχρι χθες ήταν εντελώς διαφορετικό, θα έπρεπε να είχε δόλο ως προς το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος. Ενώ έχει και μια άλλη ρύθμιση που είναι επίσης πολύ σημαντική σε σχέση με τους εργαζόμενους στα ΚΤΕΛ και στα τουριστικά λεωφορεία, όπου μέχρι χθες δεν υπήρχε υποχρέωση τήρησης πίνακα προσωπικού ωραρίου, πίνακα σε σχέση με τα δρομολόγια και επομένως τα ελεγκτικά σώματα δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να δουν τι συμβαίνει σε αυτούς τους χώρους εργασίας. Πλέον μπαίνει κανόνας και τάξη και σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. Σας ευχαριστώ, κύριε Αξιόγλου. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραβατικές και αυθαίρετες πρακτικές. Εγώ σας ευχαριστώ. Ωραία.